εσείς. Εδώ είμαστε. Καλά Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην επανάληψη της επενδυακής συναυλίας για τα 60 χρόνια της φιλαρμονικής εταιρείας Ναούς. Παρακαλώ τον Πρόεδρο, κύριο Σταύρο Τσέλιο, για την έναρξη της εκδήλωσης. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίσατε και πάλι με την παρουσία σας. Αυτή η συναυλία γίνεται σε επανάληψη, γιατί το ζήτησαν αρκετοί συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαι ευχαριστώ ότι στο εξής φιλαρμονική θα κάνει μόνο τέτοια έργα που θα χρειάζονται επαναλήψεις. Φιλαρμονική εταιρεία Ναούς 1998-2018. Το πρώτο καταστατικό δημοσιεύθηκε το 1959. Αλλά η γέννηση της ιδέας και η πρώτη εμφάνιση έγινε το 1958. Είτε έτσι είτε αλλιώς, 60 χρόνια διάρκεια της παρουσίας και προσφοράς, όχι απλά στα μονιστικά του τόπου, αλλά στον τόπο μας γενικά. Όλοι όσοι συνέδραμαν στην ίδρυση και την πορεία αυτών των 60 χρόνων, ένιωθαν και νιώθουμε περήφανοι που διατελέσαμε μέρη αυτού του σωματείου και διατηρούμε μια ανυπέρβλητη αγάπη για τη φέρ μας. Στο βιβλίο του Χρήστου Ζάινου διαβάζουμε. Η ίδρυση σωματείου της ΦΕΝ το 1958 ήταν η φυσική συνέχεια μιας μουσικής ιστορίας που ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι ιδρυτές, ο πρόεδρος, τα μέλη και η μουσική που δημιούργησαν το σωματείο προκόπτουν από παλιότερες φιλαρμονικές της πόλης, τη φιλαρμονική της Αθηνάς και της Εριολά, των Εγκοστασίων Λαναρά. Το 1940 είχαν διαλυθεί όλες οι τότε φιλαρμονικές. Το 1954 και 1955 έγιναν κάποιες άκαμπες προσπάθειες για τη συγκέντρωση των διασκοπισμένων οργάνων. Τον Ιούλιο του 1958, το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας Κουραίων, μέσω του Προέδρου της Στέλιου Βρόση, κάνει μια συμβολική δωρεά 100 δραχμές, ώστε να ανοίξει ο λογαριασμός για τη δημιουργία νέας φιλαρμονικής. Σε λίγες μέρες ακολουθεί ο Μιχάλης Μουτσίδης, πρόεδρος του τότε προσωπικού συνδέσμου, με 200 δραχμές για τον σκοπό. Τα χρήματα δόθηκαν στον εκδότη της Φωλής Ναούσης Πέτρο Δινόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει μια πραγματική σταυροφορία για να αποκτήσει και πάλι η Ναούσα τη φιλαρμονική της. Συμπαραστάτης σε αυτόν τον σκοπό γίνει και ο προσωπικός σύνδεσμος Ναούσας και συνεχώς εμφανίζονται και άλλοι προσεκτές της προσπάθειας. Ο τότε δήμαρχος Αλέκος Κονός υπόσχεται να διαθέσει κάποιο κονδύλιο από τον προϋπολογισμό του Δήμου για τη φιλαρμονική. Παραμονές χριστουγέννων του 1958, η νέα μπάντα, αποτελούμενη από 18 όργανα, κάνει την πρώτη της εμφάνιση πιανίζοντας τα κάβλα της γειτονιάς της πόλης, ενώ δύο πρόσκοποι καλούσαν ένα φωτιζόμενο με μπαταρίες τεράστια αστέρα που είχε κατασκευάσει ο Θωμάς Σίγκας για εντυπωσιασμό. Την πρώτη αυτή εμφάνιση της μπάντας την υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και συγκίνηση όλοι οι Ναούσοι. Σε κάθε δρόμο που περνούσε, όλοι έβγαιναν στις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών και έδιναν από το μυστέρημά τους για να φτιαχτεί η νέα φιλαρμονική της πόλης. Το αποτέλεσμα της εξόρμησης ήταν πολύ θετικό για εκείνη την εποχή, καθώς συγκεντρώθηκαν 8.755 δραχμές.
Ο Δήμος Νάουσας παραχωρεί για τις ανάγκες φαρμακής μία αίθουσα στο ημιτελές κτίριο του τουριστικού περιπτέρου Κιόσκι. Η αίθουσα αυτή επισκευάζεται και διαρρυθμίζεται κατάλληλα ώστε να στεγάσει τη φιλαρμονική. Μετά από παράκληση του Δημάρχου Αλέκου Κουρνουλή προς τον διοικητή του Β' Σώματος Στρατού, στέλνεται να επιβλέπει τις πρώτες φιλαρμονικές ο διοικητής στρατιωτικής μουσικής της Βέλης. Τα παλιά όργανα επισκευάζονται και γίνονται κατάλληλες ενέργειες για τη δημιουργία του σωματείου με την Οικονομία Φιλαρμονική Εταιρεία Ναούσης. Με εκείνα τα έσοδα και τη συνεχή συμπαράσταση του Δήμου και των συμπολιτών και την αγάπη τους, άρχισε η ιστορία της ΦΕΝ. Από τότε, η Φιλαρμονική Εταιρεία Ναούσης προσφέρει συνεχώς και αδιαλείπτως στις νέες και τους νέους της Νάουσας δωρεάν μουσική παιδεία και σήμερα διδάσκονται μουσική στη Φιλαρμονική πάνω από 100 μαθητές μουσική, με μόνη υποχρέωση των μαθητών να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις επαιδειακές και εορταστικές, εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις της Νάουσας και σε κάθε άλλο κάλεσμα του Δήμου Νάουσας και στις συναυλίες του σωματείου. Τους εκατοντάδες μαθητές της Φιλαρμονικής έχουν διδάξει η αρχιμουσική. Κύρκας Κωνσταντίνος, 1958-1959. Βόικος Μιχάλης, 1959-1965. Σταυρακάκης Σπυρίδων, 1967-1970. Φραδελάκης Γιώργιος, 1970-1972. Κασιμάτης Αντώνιος, 1972-1973. Αλατσάκης Βασίλειος, 1974-1974. Μίτσιος Μενέλαος, 1975-1978. 1981-1986 και τελευταία περίοδο 1989-1994. Μιλιάς Φώτης, 1979-1981. Πέης Γιώργιος, 1965-1967. Το 1986 με το 1988 και από το 1994 έως το 1995. Αραβατζής Αναστάσιος, 1995-1996. Σταυρακάκης Ιωάννης, ο μακροβιότερος, 1996-2014. Καρβουνιάνης Πασχάλης, 2015. Φραγκοστινός Κωνσταντίνος, 2015 έως σήμερα. Πέρα από την απαραίτητη για τη λειτουργία της ΦΕΝ ύπαρξη των μαθητών μουσικών και των αρχιμουσικών της, εξίσου σημαντική είναι και η ύπαρξη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπηρεσίες που παρέχουν αφιλοκερδώς στελέχη του, προκειμένου να εκπαιρεώσουν το πολύ απαιτητικό, ιδιαίτερα σήμερα, αγώνα για τη λειτουργία του σωματείου. Ειλικρινά, θα ήθελα να αναφέρω όλα τα στελέχη των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων, που αφιέρωσαν πολλές ώρες στην προσωπική του ζωή, αλλά ήδη στις τέτοιες περιπτώσεις να αναφέρονται μόνο οι πρόεδροι. Και αυτοί είναι Δούδος Κωνσταντίνος, 1959-1969. Δινόπουλος Πέτρος, 1969-1971. Κούλης Νικηφόρος, 1971-1975. Παπαχαραλάμπους Ευδόκιμος, 1975-1976. Τζέκος Κωνσταντίνος, 1976-1977. Δάρης Δημήτριος, 1977 έως το 1986. Δινόπουλος Γεώργιος, ο σημερινός επίτιμος, 1986 έως το 1998. Νέστορας Γεώργιος, από το 1998 έως το 2011. Ο Πέιος Νικόλος, από το 2011 έως το 2014. Στεφανής Γεώργιος, 2014-2015. Τάχας Βασίλειος, 2015-2016. Και ο Μιλών, από το 2016 έως σήμερα. Από τη σύντομη παρουσίαση της ιστορίας φιλαρμονικής, δεν μπορεί να απουσιάζει και το συνώνυμό της, ο Παύλος Μπογιάννου. Ο επιδεκαετίες... Ο επιδεκαετίες βοηθός του δημοσικού και συντηρητής οργάνου. Ο επιδεκαετίες ψυχή της φιλαρμονικής πραγματικά. Ευτυχώς για τη φιλαρμονική έχουν εμφανιστεί και σύγχρονοι Παύλοι. Ήδη αποκαλούμε κάποιον Παύλο. Σε ό,τι αφορά το σήμερα, τα έσοδα της φιλαρμονικής εταιρείας Ναούσης όπως το ξεκίνημά της έτσι και σήμερα προέρχονται από ό,τι περισσεύει από τις συναυλίες, τις συναφείς εκδηλώσεις, τις δωρεές κάποιων συμπολιτών μας, τις συνδρομές των πολύ λίγων δυστυχώς ακόμη μελών της και τις περιστατικές οικονομικές ενισχύσεις του Δήμου Ναούσης. Αυτά τα έσοδα, λόγω και των δυσκερών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν ελαχιστοποιηθεί τόσο πολύ που δεν υπάρχουν για την κάλυψη των απαραίτητων λειτουργικών των δαπανών. Η συντενή διοίκηση του σωματείου έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προετοιμάσει καταστατικά και οργανωτικά τη ΦΕΝ για τη νέα πορεία της. Τέλη Φλεβάρι με αρχές Μάρτη θα ξεκινήσουμε τη λειτουργία του παραρτήματος κάμπου εντός εισαγωγικών στη Γαρίεσα. Ακόμη,
Ευελπιστούμε πως σύντομα θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις για δράση του σωματείου μας που θα βοηθήσουν σημαντικά στην περαιτέρω εξέλιξή του, αλλά και τη βιωσιμότητά του. Η βιωσιμότητα του ολοφιλέστερου και μοναδικού σωματείου της Νάουσας, ενός σημαντικού φάρου πολιτισμού για την πόλη, τη Φιλαρμονική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση. Οι οποίοι συνδράμουν πάντα σημαντικά στις εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής. Τους ευχαριστούμε όλους από τα βάθη της καρδιάς μας. Στη σημερινή συναυλία, την πάντα της Φιλαρμονικής, θα συνοδέψουν η παιδική χοροδία Κάντο Ετέμπο και η χοροδιακή ομάδα Μάμα Κάντο. Θεωρούμε πολύτιμη τη συμπαράσταση και βοήθειά τους. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άουσα. Το 1992 ξεκίνησε ως μαθητής της ΦΕΡΜ, στο Αντικόνιο, Εφόνιο, Τίπατα και Τροπόνιο. Το 2001 βραβεύτηκε με το βραβείο Καλύτερου Μαθητή Αριστοτέλη Καζαντζίδη. Έχει σπουδάσει κρουστά και drum set στο Δύο Αριστοτέλης και στο Σύγχρονο Βίο Θεσσαλονίκης και σε τμήμα jazz rock. Ταυτόχρονα παρακολούθησε θεωρία της μουσικής και ear training, ρυθμικό σορφές, ιστορία της μουσικής και jazz αρμονία. Στη συνέχεια του σπουδό του, στο Δύο Αριστοτέλης, έλαβε με άριστα το πτυχίο της αρμονίας, της ανοργάνωσης και της αντίστοιξης. Την περίοδο 2012-2014 διετέλεσε βοηθός αρχιμουσικού της ΦΕΜ, το 2015 ορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής συνορχιστρωτής και διευθυντής της ορχήστρας της ΦΕΜ και από το 2017 είναι αρχιμουσικός και της μπάντας. Στο πρώτο μέρος, η μπάντα της Φιλαρμονικής θα αποδώσει 10 πολύ γνωστές μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Thank you.